φτάσατε. Και που σημαίνει ότι φαντάζομαι δεν αποδέχεστε ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε, έτσι, στο σωσοκομματικό πεδίο. Εντάξει, στο σωσοκομματικό πεδίο υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν προβληματισμοί, υπάρχουν απόψεις οι οποίες εκφράζονται και καλώς κάνουν και εκφράζονται από εκεί. Υπάρχουν εφημερίδες που κάθε 3-4 μέρες, όταν δεν έχουν κάποια κακή είδηση, να παίξουν. Για συνέχεια. Γιατί. Ερχόσαστε με τις εφημερίδες, τους δημοσιογράφους. Γιατί δεν έχει απολύτως καθαρό βλέμμα. Νομίζω ότι είναι κοινό στόχο. Σε μια δημοκρατία. Ξέρετε, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε πει ο τύπος εφημώθη, η δημοκρατία έπεσε στη Χούντα. Θέλω να πω ότι ο τύπος πρέπει να είναι ελεύθερος να εκφράσει τις απόψεις του. Είτε είναι φιλοκυβερνητικές. Εγώ παρατηρώ και εφημερίδες φιλοκυβερνητικές που έχουν απόψεις συγκεκριμένες. Ο τύπος όμως πρέπει κάθομαι να εμένει και στα γεγονότα, κύριε Χατζή. Ορίστε. Να εμένει και στα γεγονότα. Να μένει και στα γεγονότα. Βεβαίως να εμένει στα γεγονότα. Μην ξεχνάτε όμως ότι και οι εφημερίδες περνάνε μια κρίσιμη περίοδο, ένεκα του διαδικτύου και ένεκα όλων αυτών καταστάσεων. Και άρα πρέπει να ανακαλύπτουν. Όχι. Δεν λέω αυτό. Δεν ανακαλύπτει κανένας. Ξέρετε κάτι, θα σας πω να. Πώς κάθε τρεις μέρες υπάρχει κρίση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά διάφορες εφημερίδες. Να σας πω κάτι. Εσείς το διαψεύδετε. Το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, μην έχετε την εντύπωση ότι όλα αυτά που γράφονται. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Γράφονται και λέγονται. Βγαίνουν από την κοιλιά του κάθε δημοσιογράφου κάθε φορά. Κάποιος τους μιλάει. Εγώ μίλησα με ένα κορυφαίο στελεχός του ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφαίο όμως. Από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες αυτού του κόμματος, που έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο για να έρθετε στην εξουσία, και μου είπε για τα αντίμετρα. Εγώ δεν το βάλω στο τραπέζι, το λέω τώρα με την αφορμή αυτή που λέτε. Ναι. Και μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, αυτά τα αντίμετρα δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι αντίμετρα αντίδωρο. Γιατί οι ξένοι, και βεβαίως επιρρύπτει σε ξένοι, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στους ξένους που σας πιέζουν κτλ. Θέλω να πω. Κύριε Χατζή, δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας κι εμείς. Εντάξει τώρα. Υπάρχουν διαφορές. Μην μας αδικείτε, ας πούμε. Όπως συνέχεια. Δεν αδικώ κανέναν. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι υπάρχουν απόψεις. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχουν διαφορές προφανώς σε ό,τι αφορά την πολιτική στρατηγική. Αυτά όλα είναι απαραίτητα για να λειτουργεί οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα. Εντάξει, έτσι είναι. Από αυτό μέχρι το να ανακαλύπτουμε κάθε 3-4 μέρες κρίση κυβερνητική, διότι ο Πρωθυπουργός δεν μιλάει με τον Υπουργό Οικονομικών ή διότι ο Υπουργός Οικονομικών συγκρούεται με τον Πρωθυπουργό, απέχει πάρα πολύ από αυτό το οποίο στην πραγματικότητα συμβαίνει. Πάντως θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι έχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετική ιδεολογική αφετηρία οι δύο άνδρες. Δηλαδή, από πού και ως πού να σας πω, ο κύριος Τσακαλώτος έχει υπερασπιστεί πάρα πολλές φορές την άποψη ότι αυτά πρέπει να κλείσουν πακέτο. Ο κύριος Δραγασάκης είχε μια άποψη την οποία διατύπωσε, γιατί είναι και αυτός ένας από τους κορυφαίους. Τα κορυφαία στελέχη σας, έτσι, δεν λέω για υπουργούς, αλλά για στέλεχος, που έχει προσφέρει πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αρνείται κανείς αυτό. Με συγχωρείτε. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Ναι. Ο οποίος έχει την άποψη ότι πρέπει σταδιακά να πάμε να κλείσουμε τα τεχνικά, εκείνο, σιγά-σιγά και να φτάσουμε στο τέλος. Ο καθένας λοιπόν έχει μια διαφορετική πολιτική αφετηρία ή ιδεολογική, αν θέλετε. Αυτό εγώ δεν οφείλω να το πω. Άλλο δεν μιλάει ο Υπουργός με τον Τσίπρα, και άλλο όμως ότι μισό λεπτό. Διαφορετικές πολιτικές αναλύσεις. Εσείς τώρα μου λέτε. Εσείς το είπατε ότι στα κόμματα τα υγιή υπάρχουν αυτά. Βεβαίως υπάρχουν. Τότε τι σας πειράζει? Διαφορετικές τακτικές. Είναι διαφορετικό πράγμα το να. Μάλλον διαφορετικές απόψεις. Είναι διαφορετικό πράγμα το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και στο τέλος συλλογικά να αποφασίζουμε για το τι θα κάνουμε. Και εντελώς διαφορετικό πράγμα κάθε 3-4 μέρες να παρουσιάζεται μια νέα κυβερνητική κρίση, η οποία, αν θέλετε, το 95% των περιπτώσεων έχει προκύψει από τις κοιλιές δημοσιογράφων. Στο μεταξύ, δεν μπορείτε να αρνηθείτε το γεγονός ότι διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες για μια ανάλυση ενός προβλήματος, όπως είναι η αξιολόγηση. Εγώ δεν τον τάσω σε ένα πλαίσιο καυγά. Δεν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Υπάρχει μια συλλογική. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Από πού
Από τις δηλώσεις, κύριε Υπουργέ. Οι δηλώσεις είναι κοινές. Ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της. Δεν βγήκε στο Χατζηνικολάου, ο κύριος. Και ο Αντιπρόεδρος του κόμματος. Το Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με συγχωρείτε. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνολική συμφωνία και δεν πρέπει να μετατεθεί το πρόβλημα του χρέους για μετά το Σεπτέμβριο. Θυμάστε ότι ο κύριος Τσακαλώτος δεν έκανε καν δήλωση τότε που βγήκε από τη συνεδρία στις Βρυξέλλες και λέει: σας παραπέμπω στο non-paper του Μαξίμου. Δεν θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε. Συνέχεια, τι ένα άρθρο στο. Ένα λεπτό. Ένα άρθρο στο. Όχι. Εγώ δεν θέλω να το πάρει όσο καυγά. Σας εξήγησα ότι ο ένας με τον άλλον, όχι συγκεκριμένοι, γενικά στο ΣΥΡΙΖΑ το έχετε αυτό. Ναι. Είναι στο DNA αυτού του κόμματος. Ναι. Έχει μια πολιτική και μια ιδεολογική βάση πάνω στην οποία χτίζει το δικό του αφήγημα. Κάνετε λάθος. Υπάρχουν συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις τις οποίες όλοι. Αυτό υλοποιούν. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Πώς είναι άλλο ζήτημα. Είναι αυτό άλλο δεν ζήτημα. Έχει σημασία. Έχει σημασία, φυσικά και έχει σημασία. Συλλογικές κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες προκύπτουν μέσα από δημοκρατική συζήτηση στην κυβέρνηση αυτό, και συλλογικές πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες προκύπτουν από συζήτηση. Δεν σημαίνει όμως ότι αναιρείται με αλφαγιότητα το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις στα ζητήματα. Αυτό είναι υγεία. Οι κυβερνητικές κρίσεις και οι κομματικές κρίσεις είναι. Για πάμε στην Δία να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ και θα εδώ αν τα σχολιάσετε όλα, γιατί εδώ δεν υπάρχει τρόικα, οπότε δεν σας δεσμεύει τίποτα. Ελάντια. Λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εξέλιξη ένα ισοκομματικό μασάζ στους βουλευτές και τα στελέχη, προκειμένου τα νέα μέτρα να περάσουν με τις όσο το δυνατόν μικρότερες αντιδράσεις. Με τον χρόνο λοιπόν να πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές, ο προβληματισμός στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ είναι διάχυτος, ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι αν η συμφωνία είναι πολιτικά διαχειρίσιμη.